Εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό της οδού Μοναστηρίου μπροστά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Όπως λένε, δεν θα επιτρέψουν το ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου. Αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή να ξεπουλήσει τα ελληνικά πετρέλαια, είναι ότι ξεπουλάει στην ουσία τον εθνικό μας πλούτο. Τα ΕΛΠΕ είναι μια εταιρεία κολοσσός για τα δεδομένα της χώρας και μαζί με τα ΕΛΠΕ ξεπουλάει τους υδρογονάνθρακες και τον θησαυρό που κρύβεται κάτω από τα πόδια μας. Οι εργαζόμενοι στα ελληνικά πετρέλαια δηλώνουν ότι θα αντισταθούν με κάθε τρόπο στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και ζητούν τη διατήρηση κατελάχιστον του ποσοστού που αυτή τη στιγμή κατέχει το ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία. Μέσα από τα ΕΛΠΕ δεν κάνουν μόνο οικονομική πολιτική που κάνουν, δεν κάνουν μόνο κοινωνική πολιτική που κάνουν. Όταν προκύψαν τα προβλήματα με τη ρευστότητα και με τα capital controls, τα ΕΛΠΕ ήταν που υποστήριζαν τα νοσοκομεία και τα σχολεία για να μπορούν να λειτουργήσουν. Και επίσης η χώρα μέσα από τα ΕΛΠΕ κάνει και εξωτερική πολιτική. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτός. Σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα με τους πιστωτές μας, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ πρέπει να αρχίσει μέσα στο Μάρτιο και μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί μαζί με αυτή του 17% της ΔΕΗ. Σε ό,τι αφορά στα ΕΛΠΕ, στόχος παραμένει η διάθεση ποσοστού 35%. Ξεπουλείται και η δυνατότητα, η τελευταία ελπίδα μάλλον, παραγωγικής ανασυγκρότησης χώρας μέσω των κοιτασμάτων που έχουν ήδη αποδεδειγμένα βρεθεί και που πρόκειται να εκμεταλλευτούν. Η εκμετάλλευση λοιπόν αυτή πρέπει να γίνει προς όφελος του ελληνικού λαού και τα λεφτά που θα προκύπτουν, το οικονομικό όφελος που θα προκύπτει από αυτές τις εξορίξεις, να καταλήγουν στο ελληνικό λαό. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2018, το ελληνικό δημόσιο προβλέπει συνολικά έσοδα από τις τρεις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε εισπράξεις από την πώληση των ΕΛΠΕ. Όπως διαχρονικά.